Ο κύριος Βασίλης Μήτας είναι στη γραμμή και προπονητής ήταν σε ομάδες του ΠΑΟΚ και υπεύθυνος των Ακαδημιών. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά. Γεια σας, Δημήτρη, γεια σου, Σταύρο. Τι γίνεται. Γερός. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ναι, να μιλάμε στον ελληνικό γιατί τον Μπαρτζόγλου όταν πατρεύεσαι 22 χρονών. Ωραία, αυτά γίνονται. Μιλάνε στον ελληνικό. Ένα σεβασμός, κύριε Μήτα, δεν είναι. Ναι. Πού είστε, τι κάνετε. Πού είσαι, Βασίλη, τι κάνεις. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω μια καινούρια πρόκληση. Είμαι στην Ομόνοια Λευκοσίας. Νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό για μένα. Σαν τεχνικός διευθυντής ακαδημιών. Σαν τεχνικός διευθυντής στην ακαδημία, ναι. Από το 2008 ήσουν στον ΠΑΟΚ, 10 χρόνια. Ναι, έκλεισα 10 χρόνια. Την ημέρα που σταμάτησα έκλεινα τα 10 χρόνια. Τι λες. Γιατί σταμάτησες, γιατί έφυγες, δική σου απόφαση. Ναι, ήταν δική μου απόφαση. Εντάξει, είναι διάφοροι λόγοι, προσωπικοί. Έκανα μια καινούρια αρχή κάνω. Νομίζω ότι όλα γίνονται για καλό. Μάλιστα. Δηλαδή, θεώρησες ότι έκλεισε ο κύκλος της προσφοράς σου στον ΠΑΟΚ, δεν είχες κάτι άλλο να προσφέρεις ίσως και έπρεπε να ψάξεις κάτι άλλο. Αυτό είναι... Εντάξει, το ποδόσφαιρο κάνει κύκλους. Θεώρησα ότι αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή θα ήταν καλύτερο να σταματήσω από την ομάδα και να αναζητήσω μια καινούργια αρχή. Καθαρά προσωπική λες οι λόγοι. Ναι. Και όταν έχεις δουλέψει στο επίπεδο του ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε τώρα, πανελληνίως είναι κορυφαίο σε επίπεδο ακαδημίων και όχι μόνο. Το να πηγαίνεις στην Κύπρο σημαίνει ότι και εκεί βρήκες πολύ καλές βάσεις για να σε πείσουν. Ναι, οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί μου δείξαν ένα project που θέλουν να τρέξουν καινούριο. Πίστηκα ότι πηγαίνω σε ένα μέρος που θέλουν να ασχοληθούν πάρα πολύ με το κομμάτι της ακαδημίας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Μετά από 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ και μέσα από πολλά στάδια, δηλαδή από την εποχή Ζαγοράκη, έτσι, σωστά. Ναι, από την εποχή του κύριου Ζαγοράκη. Από εκεί ξεκίνησες, μάλιστα. Μετά από όλα αυτά τα στάδια που πέρασαν, μπορείς σήμερα να μας πεις τα κύρια προτερήματα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ και ίσως και τα μειονεκτήματα που εσύ βλέπεις τώρα, γιατί τώρα προφανώς είναι διαφορετικά τα πράγματα από το 8. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν πρέπει να καθορίσουμε κάποια στοιχεία για το πώς αξιολογούμε μια ακαδημία για να ξέρουμε αν είμαστε σε σωστές βάσεις ή όχι. Μπορεί εσύ Δημήτρη να χτίζεις μια ακαδημία η οποία να είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη, να είναι πάρα πολύ καλή ακαδημία και να μην παίζει κανένας ποδοσφαιριστής στην πρώτη ομάδα. Ναι. Εγώ μπορώ να δημιουργώ μια ακαδημία που να υστερεί σε πολλές καταστάσεις, να υστερεί στη δομή, να μην έχω πολλούς ποδοσφαιριστές ταλαντούχους και να βάζω να παίξουν ένα-δύο παιδιά στην πρώτη ομάδα και να δείχνω ότι έχω μια εξαιρετική ακαδημία. Έτσι. Σωστό. Γιατί ο απλός φιλάθλος στο πρώτο κομμάτι που ανέφερες θα πει ότι η ακαδημία δεν είναι καλή. Αφού δεν παίζει κανείς και δεν ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα, εγώ αυτό με ενδιαφέρει, ναι. Αλλά δεν είναι καλή ακαδημία. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εφόσον δεν παίζει κανείς στην πρώτη ομάδα, δεν είναι καλή ακαδημία. Δεν υπάρχει έργο, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ναι. Παρότι θα έχεις οργανώσει μια ακαδημία η οποία θα είναι πολύ σωστά δομημένη και θα έχεις πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, έτσι. Αν δεν παίζει κανένας στην πρώτη ομάδα, ποιο είναι το νόημα. Βεβαίως. Ο κόσμος θα βλέπει το αποτέλεσμα, θα είναι ποια παιδιά παίζουν στην πρώτη ομάδα. Ο κόσμος θα θεωρεί ότι η ακαδημία δεν είναι καλή. Ο κόσμος, ο πρόεδρος. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια ακαδημία πάρα πολύ καλά δομημένη. Με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επίπεδου. Έχει φτάσει με αγώνα και κόπο πολλών ανθρώπων σε αυτό το σημείο τα προηγούμενα χρόνια. Συμμετέχει σε πάρα πολλές διοργανώσεις σημαντικές στο εξωτερικό, σε πολλά τουρνουά που σε προσκαλούν πάρα πολύ δύσκολα. Προσκαλούν όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ, όμως κάθε χρόνο
το κάθημα του ΠΑΟΚ έχει 4-5 προσκλήσεις σε τουρνουά που προσκαλούν ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, με πληρωμένα έξοδα, έτσι. Mm-hmm. Επειδή ξέρουν οι διοργανωτές ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ταλέντο στην Ακαδημία του και επειδή θέλουν να βλέπουν αυτά τα παιδιά σε μικρή ηλικία να παίζουν έξω στην Ευρώπη. Είναι πολύ ανταγωνιστικός, μια... ξεκάθαρο, ναι. Ναι, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μια K20 που για μένα που έκλεισα 10 χρόνια στο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι έχει, χωρίς να θέλω να αναφέρω ονόματα από το ποδοσφαιριστών, ναι, γιατί θα δικήσω πολλά παιδιά, χωρίς να υπερβάλλω σε αυτό που θα πω, ναι, θεωρώ ότι έχει τουλάχιστον 10 ποδοσφαιριστές πολύ ψηλού επίπεδου για τη Super League. Δεν έχει ξαναυπάρξει K20 στην Ελλάδα με τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές για τη Super League. Η K20 που τελείωσε η φετινή ή αυτή που τώρα... Είναι σχεδόν η ίδια ομάδα, και η K20 που τελείωσε και η K20 που ξεκινάει. Μάλιστα. Είμαι βέβαιος για αυτό που λέω. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο είναι εύκολο να έχεις πολύ μεγάλη επιτυχία στο να έχεις 100% επιτυχία, μπορεί να έχεις στην αποτυχία. Δηλαδή μπορείς να πεις 100 παιδιά που δεν θα παίξουν εύκολα ποδόσφαιρο, ναι, στον ΠΑΟΚ, επειδή τους λέμε πολλά χαρακτηριστικά, και να πέσεις μέσα. Βέβαια. Είναι δύσκολο να προβλέψεις την επιτυχία για το ποιο παιδί θα παίξει. Σωστό, όμως. Σωστό, ναι, κατανοητό. Καταλάβες. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή στην K20 10 ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επίπεδου για τη Super League. Πολύ που εσύ με την εμπειρία σου βάζεις το χέρι στη φωτιά. Ότι βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ναι, παρότι είναι δύσκολη πρόβλεψη. Πολλοί από αυτούς είναι για το επίπεδο του ΠΑΟΚ και θα πω ότι είναι και για επίπεδο μεγάλων ομάδων στο εξωτερικό. Ο ΠΑΟΚ όμως τα τελευταία χρόνια έχει στερηθεί μάλλον το πρωτάθλημα για πολλά χρόνια. Είναι αναγκασμένος να κυνηγήσει το πρωτάθλημα και είναι σε μια παράξενη φάση που θα δυσκολευτεί να βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει αυτά τα παιδιά. Και γιατί το ένα να είναι αποτρεπτικό για το άλλο? Κατανοητό αυτό που λες ότι ο πρώτος στόχος πλέον των ανδρών του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα και δεν υπάρχει τίποτα άλλο για τους λόγους που αναφέρεις. Αυτό όμως γιατί να αποτρέπει την παρουσία, την ανάδειξη παικτών ενός έστω κάθε χρόνο? Κοίταξε να δεις, για εμάς που ασχολούμαστε με τις ακαδημίες δεν θα πρέπει να είναι αποτρεπτικό το ένα με το άλλο. Θα πρέπει να συνδυαστεί όλο αυτό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες. Θεωρώ ότι θα κερδίσει πολλά παιχνίδια εύκολα μέσα στο πρωτάθλημα λόγω δυναμικής. Ναι. Άρα θα πρέπει να βρει τρόπο να δώσει χρόνο σε αυτά τα παιδιά. Αρκεί να το θέλει. Είδαμε ένα Πέλκα φέτος που ναι, είναι τώρα, ένα προϊόν με την καλή έννοια της Ακαδημίας, ο οποίος πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο μες στην ομάδα. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι αν παίξει ένας θα σώσει τον εαυτό του. Εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να βγάλει 5 ποδοσφαιριστές ταυτόχρονα σαν τον Πέλκα, θα σωθεί μέσα σε εισαγωγικά, με την καλή έννοια, ο ίδιος ο σύλλογος. Mm-hmm. Θα έχει δημιουργήσει ένα DNA δικό του, με δικά του παιδιά, που... Δικές του πραξίες. Ναι, όσο και να έρχονται ξένοι που νιώθουν, αγαπάνε, δένονται την ομάδα, mm-hmm, οι οποίοι οπωσδήποτε χρειάζονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές που έρχονται από το εξωτερικό. Άλλο τόσο χρειαζόμαστε Έλληνες ποδοσφαιριστές μέσα από τα σπλάκνα της ομάδας. Βασίλη, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, εντάξει. Σε όλους τους πλούσιους συλλόγους του πλανήτη, εκτός από αυτούς που είναι τέλος πάντων δεδομένο ότι θα βγάλουν παιδιά από τις ακαδημίες τους τύπου Άγιαξ, τύπου τέλος πάντων Λιόν, τύπου Ρεν, τύπου αρκετές τέτοιες ομάδες που δουλεύουν τις ακαδημίες τους τέλος πάντων, σπάνια δίνουν βάση στις ακαδημίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο πλέον και στον ΠΑΟΚ? Γιατί υπάρχει το χρήμα, ρε φίλε, θα το πω απλά. Από τη στιγμή που το budget είναι τόσο ψηλό στην Ακαδημία, σημαίνει ότι δίνεται βάση στην Ακαδημία. Ωραία. Και μεγάλες ομάδες της Ευρώπης που δεν χρησιμοποιούν παιδιά από τις ακαδημίες τους, mm-hmm, παρότι δεν χρησιμοποιούν κάποιες από αυτές που αναφέρεις, mm-hmm, δίνουν βάση στις ακαδημίες τους, ξοδεύουν πολλά χρήματα, ίσως δεν παίζουν στη δικιά τους ομάδα αυτά τα παιδιά, αλλά παίζουν σε άλλες ομάδες. Εκμεταλλεύονται πάντα προς όφελος της ομάδας τη μεταπολιτική τους αξία. Δηλαδή, εφόσον ο ΠΑΟΚ εξοδεύει τόσα χρήματα για την Ακαδημία, γιατί να μην εκμεταλλευτεί τη μεταπολιτική αξία αυτών των ποδοσφαιριστών? Εννοείται. Βασίλη, είπες για τον Πέλκα. Ο Πέλκας στα 16 του, στα 17 του,
έδειχνε από τότε ότι πραγματικά θα γίνει top παίκτης και θα είναι παίκτης Εθνικής Ελλάδος, ή αυτό το πέτυχε και στην πορεία παίζοντας, ενώ δοκιμάστηκε στην πρώτη ομάδα? Δημήτρη, μετά τα 15-16, ναι, διαφαίνεται αυτό στα παιδιά. Η διαφορά είναι ότι εάν εμείς έχουμε στον ΠΑΟΚ, χρησιμοποίησα πρώτο νέο. Εντάξει, καλά το κάνεις, πάμε παρακάτω, ναι. Εάν ο ΠΑΟΚ έχει παιδιά στην ΚΑΠΑ 20, τα οποία είναι 17,5-18 χρονών, είναι ποδοσφαιριστές εθνικής, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα του Super League θα παίζαν αυτή τη στιγμή, θα είχαν 5-6 συμμετοχές πέρσι στην πρώτη ομάδα. Ναι. Okay. Ο ΠΑΟΚ κρατάει αυτούς τους ποδοσφαιριστές στην ΚΑΠΑ 20. Και σε κάποια άλλη ομάδα που είναι η Ξάνθη, ο Μελιόπουλος αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα. Ναι. Ο Αντζουλάς στην Τρίπολη κάνει μια έστω μείωση συμμετοχή στην πρώτη ομάδα. Βλέπουμε παιδιά που συμμετέχουν στον Ατρόμητο, υπάρχουν παιδιά 18 χρόνων που συμμετέχουν στην πρώτη ομάδα. Οκ, okay, έχουν αγωνιστική δραστηριότητα. Τα παιδιά του ΠΑΟΚ τα επόμενα 2-3 χρόνια θα μείνουν πίσω και ο ΠΑΟΚ θα θέλει να αγοράσει ίσως ποδοσφαιριστές μικρότερης αγωνιστικής αξίας από αυτές τις ομάδες, επειδή έχουν αγωνιστική δραστηριότητα στην πρώτη της ομάδα. Ναι. Θέλω να πω ότι ένας ποδοσφαιριστής, άμα δεν δηλαδή, παίξει, ναι, δεν θα γίνει Πέλκας ποτέ. Για να το πάμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν θα γίνει Πέλκας ποτέ αν δεν παίξει. Ο ΠΑΟΚ αγόρασε το Λιμνιό, που εντάξει είναι ξεχωριστή περίπτωση, γιατί νομίζω σε 98 δεν συμπλήρωσε, με αν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν top παίκτης στη γενιά εκείνη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δεν είχε ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστής από το Λιμνιό. Στη γενιά εκείνη. Ωραία, δεκτό. Γι' αυτό το καταγράφω για να μην αδικήσω το Λιμνιό. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα top ταλέντο. Ωραία. Αλλά ο Λεμιός είχε μία 20 συμμετοχή στον Ατρόμητο στα 19 του χρόνια. Ωραία, κάτι το οποίο παραδείγματος χάρη δεν είχε ο και δεν μπορεί να έχει ο Μπαλογιάννης π.χ. που είναι στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Άρα λοιπόν υπάρχει το ενδεχόμενο παίκτες να χαθούν λες επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική σε καλύτερο timing από για αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι το story. Έτσι ακριβώς είναι και συμπληρώνοντας, υπάρχει το ενδεχόμενο τα επόμενα χρόνια ποδοσφαιριστές ταλαντούχοι να τους προσελκύει πιο πολύ το project το να πάνε σε μια μικρότερη ομάδα. Γιατί έτσι έχουν καλύτερες πιθανότητες να πάνε στον ΠΑΟΚ. Γιατί έχουν έτσι καλύτερες πιθανότητες να παίξουν. Πρώτα να παίξουν και μετά να πάνε στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν ποδοσφαιριστές στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Και ποδοσφαιριστές σε άλλες ομάδες όπως είναι η Ξάνθη, ο Ατρόμητος, η Τρίπολη, okay, που στα 16 τους, στα 16 τους, τα παιδιά της Τρίπολης, της Ξάνθης, του Ατρόμητου, ίσως να περάσαν από ένα δοκιμαστικό στον ΠΑΟΚ, να μην επιλεχτήκανε, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ΚΑΠΑ 20, ενώ αυτοί οι ποδοσφαιριστές που δεν επιλεχτήκαν από τον ΠΑΟΚ βρίσκονται στην πρώτη ομάδα μια ομάδα Super League. Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως, το οποίο το λες και μόνος σου. Μιλάς για Ξάνθη και Ατρόμητο, δεν λες για Ολυμπιακό. Άρα και ο Ολυμπιακός προφανώς έχει πρόβλημα όπως ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το έχει ξεπεράσει λίγο αυτό το πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι εκεί στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Γενικά. Δεν είναι η Ξάνθη και ο Ατρόμητος. Ο Ολυμπιακός είναι αντίστοιχη φουρνιά, δεν έχει τους ποδοσφαιριστές που έχει ο ΠΑΟΚ. Ωραία, ναι, ναι. Και λες ότι έχει ξεπεράσει αυτό το θέμα ο Ολυμπιακός? Νομίζω ότι έχει δείξει ότι εκμεταλλεύεται το τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2-3 χρόνια καλύτερα τους ποδοσφαιριστές που είναι προϊόν της Ακαδημίας. Ας δούμε το Ρέτσο για παράδειγμα. Πήρε 20 εκατομμύρια ευρώ από το Ρέτσο. Ναι. Ένας. Έχει το Βουσάι τώρα ο οποίος είναι 10. Ένας, αλλά το ποσό Δημητρή είναι για 10. Το ποσό είναι 10 χρόνια Ακαδημίας. Το Σταφυλίδη τόσα θα έπαιρνε αν δεν ήταν σε δύσκολη θέση εκείνη τη χρονιά. Όχι, γιατί δεν είμαστε Champions League. Εμείς Ολυμπιακός είμαστε 5 χρόνια Champions League παίζει. Ναι, ναι. Εμείς τα παίρναμε 5. Αλλά ο Σταφυλίδης είναι τέτοιο επίπεδο και καλύτερο μάλλον. Για να... Ναι, αλλά έχουμε πάλι υποδοσίες σαν τον Σταφυλίδη. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε θα πρέπει να είναι η ομάδα σε δύσκολη οικονομική θέση για να τους εκμεταλλευτεί. Εγώ θα το θέσω αλλιώς. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, Βασίλη. Εδώ έχουμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος σε επίπεδο πρώτη ομάδα είναι πολύ ψηλό. Δεν είναι εύκολο για ένα παιδί των Ακαδημιών να μπει και να πάρει συμμετοχή. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, το ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική, ωραία, είναι ένα κομμάτι, το συζητάμε παράλληλο. Τόσα χρόνια ακούω και εσένα και τα άλλα παιδιά από τις ακαδημίες και γενικά τον ΠΑΟΚ να μιλάει για τη δημιουργία β' ομάδας, που θα βοηθήσει στη μετάβαση
από το ποδόσφαιρο ακαδημιών στο επαγγελματικό. Τι γίνεται με αυτή την αηδία, ρε φίλε, τόσα χρόνια και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι άλλο θέμα προφανώς, έτσι. Δεν είναι βασική ευθύνη του ΠΑΟΚ. Δεν είναι βασική ευθύνη του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, αλλά έχει ο ΠΑΟΚ μια δύναμη που μπορεί να περάσει. Μέχρι τώρα λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Τις ευθύνες που έχει. Δεν ξέρω τι γίνεται, Σάββρο. Αλλά σίγουρα είναι βασική ευθύνη του ΠΑΟΚ Δημήτρη να βρει πώς θα εκμεταλλευτεί τους κούπους χθες. Ναι. Ίσως πρέπει να τους εκμεταλλευτεί με τη μορφή δανεισμού σε ομάδες του εξωτερικού. Ίσως πρέπει να την Βασίλη, λίγο πιο δυνατά, στην Ελλάδα. Αν μπορείς, λίγο πιο δυνατά. Για να σας ακούμε ίσως, πρέπει να τους, ίσως πρέπει να τους εκμεταλλευτεί με τη μορφή δανεισμού σε ομάδες του εξωτερικού. Ίσως πρέπει να βρει τον τρόπο στον ελλαδικό χώρο. Ίσως πρέπει να βάλει ένα-δυο παιδιά απευθείας στην πρώτη ομάδα. Να πάρουν κάποια συμμετοχές. Δεν μπορεί ένα παιδί που παίζει κάπα 20 με 50 αγωνείς στην κερκίδα να είναι το ίδιο έτοιμο με ένα Λατίνο ποδοσφαιριστή που επιβίωσε μέσα από μια δύσκολη διαδικασία και ήρθε στην Ευρώπη για να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί ένα παιδί 17-18,5 χρόνο να είναι το ίδιο έτοιμο. Είναι πασιφανέστατο αυτό. Αλλά δεν μπορούν οι ομάδες να περιμένουν να φτάσουν αυτά τα παιδιά στο να είναι το ίδιο έτοιμα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τη δυναμική που έχει δεν θα κερδίσει κάποια παιχνίδια εύκολα μέσα στη χρονιά. Εάν θα παίξει ένα πολύ ταλαντούχο παιδί και χάσει ο ΠΑΟΚ ένα αποτέλεσμα, θα φταίει αυτό το ταλαντούχο παιδί? Έχουμε δει πολλές ομάδες στο εξωτερικό να χάνουν παιχνίδια επειδή ρισκάραν και βάλανε. Θυμάμαι ένα παράδειγμα με τον Ράσφορντ και τον Manchester United. Έχουμε δει πολλούς ξένους έτοιμους ποδοσφαιριστές να έρχονται στην Ελλάδα και να κάνουν 6 μήνες ή μια ολόκληρη ποδοσφαιρική σεζόν, να προσαρμοστούν και να χάνει η ομάδα παιχνίδια από αυτούς. Αλλές γιατί να μην έχουν, δηλαδή, την ίδια υπομονή και με τον... Γιατί να μην έχει η ομάδα την ίδια υπομονή με ένα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή και να δίνει την ίδια υπομονή με ένα ξένο ποδοσφαιριστή που έρχεται στην Ελλάδα? Γιατί να μην περιμένω ένα ποδοσφαιριστή Έλληνα 6 μήνες, αλλά να περιμένω κάποιον και να του δίνω ένα χρόνο προσαρμογής που έρχεται από το εξωτερικό? Για όλα αυτά που περιγράφεις, η βασική ευθύνη μπορεί να ανήκει σε ένα άτομο? Στον πρόεδρο, στον προπονητή της πρώτης ομάδας, στον υπεύθυνο, στον τεχνικό διευθυντή, στον υπεύθυνο των ακαδημιών, ή είναι συνολική η νοοτροπία? Νομίζω ότι είναι συνολική η νοοτροπία. Το ποδόσφαιρο έχει ένα πρόβλημα. Μπορείς να το αξιολογήσεις, αλλά πρέπει να γυρίσεις πάντα κάποια χρόνια πίσω για να αποδώσεις ευθύνες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχει ο ΠΑΟΚ μια εξαιρετική φουρνιά στην ΚΑΠΑ 20. Πρέπει να γυρίσει κάποια χρόνια πίσω για να δει πώς δημιουργήθηκε αυτή η φουρνιά. Θα παίξουν αυτά τα παιδιά μετά από 3-4 χρόνια? Εάν δεν παίξουν, πρέπει να ξαναγυρίσει η ομάδα 3-4 χρόνια πίσω να δει τους λόγους που δεν παίξαν. Εάν παίξουν, πρέπει να κάνει αντίστοιχα το ίδιο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο έχει μια διαδικασία που το αξιολογείς μακροπρόθεσμα. Δεν βλέπω κάτι τώρα και λέω αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το λάθος. Πρέπει να βλέπει κάθε ομάδα τι λάθη έκανε τα προηγούμενα χρόνια και τι σωστά έκανε. Μιλώντας χθες τον κύριο Γεωργόπουλο της Εθνικής Ομοσπονδίας των Προπονητών, τον κύριο Βασίλη Γεωργόπουλο, με το που αναφέραμε το όνομα. Δεν ήθελες να μιλήσεις με ονόματα, αλλά εμείς να το κάνουμε. Με το που αναφέραμε το όνομα του Λίρατζη και του Τσάουσι, έδειξε ενθουσιασμένος, έδειξε φοβερά σίγουρος ότι μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι σίγουρα θα παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, επιβεβαιώντας και αυτό που είπες και εσύ. Προφανώς, εάν θα μιλούσαμε για τα 16 τους, θα έλεγα ότι στα 16 τους ήταν τα δύο καλύτερα, μπορεί να ήταν μέσα στα 5 καλύτερα αριστερά μπακ της Ευρώπης ο Τσαούσης και στα 5 καλύτερα δεξιά μπακ της Ευρώπης ο Λίρατζης. Τώρα? Τώρα είναι 18, ναι. Και ακόμη δεν έχουν συμμετοχή πουθενά. Συνεχίζουν να είναι από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Δεν έχει καταφέρει ακόμη η ομάδα να τους χάσει. Εάν όμως δεν βρει τρόπο να τους εκμεταλλευτεί, τα επόμενα 2-3 χρόνια θα χάσουν μεγάλο μέρος της αξίας τους. Αλλά επειδή δεν θέλω να δικήσω παιδιά, ναι, δεν είναι μόνο αυτοί, να ξέρετε. Είναι ο Διαμαντής, ο Μιχαηλίδης, ο Τζοβάρας, ο Χατζησαραβός, ο Μπαλογιάννης που είναι εκεί πάνω. Είναι πάρα πολλά παιδιά. Είναι ο Γατανίδης, ο Καργαλατζίδης, ο Μανιώτης, ο Τσιγκάρας. Είναι ποδοσφαιριστές που είναι 6 και 8 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα η ευθύνη που... Μόνο το που λένε μου δεν είπες,
Τον που λένε μου το είπε. Τώρα η ευθύνη δηλαδή που έχει μόνο ένα παίχτη προετοιμασία ο ΠΑΟΚ και αυτό νομίζω από υποχρέωση το κάνανε για να μην. Ποιανού είναι. Είναι του προπονητή των ανδρών, δεν είναι. Δεν είμαι αρμόδιος για να το κρίνω αυτό, Δημήτρη. Θεωρώ ότι ο κύριος Λουτσέσκου τον ενδιαφέρει όλο αυτό το κομμάτι. Αυτή την αίσθηση έχω. Θεωρώ ότι τον ενδιαφέρει. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε στη διαδικασία όταν μιλάμε για μια δομή μεγάλων συλλόγων να λέμε ότι η ευθύνη είναι του ενός. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, πρέπει να υπάρχει μια δομή, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια, πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Πρέπει να λες για παράδειγμα ότι εγώ ας πούμε το 30% του ρόστερ μου θέλω να καταφέρω να είναι από την Ακαδημία. Το κατέφερα. Μπράβο. Πάμε ένα βήμα παρακάτω. Δεν το κατάφερα. Τι λάθος έκανα τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές και δεν τους αξιοποίησα. Ένα θέμα. Δεν υπήρχαν ποδοσφαιριστές, άρα η Ακαδημία δεν λειτουργήσε. Βάλε μια άλλη τελεία για να εξηγήσουμε και λίγο στον κόσμο τι εννοείς, γιατί νομίζω ότι αυτό εννοείς. Ότι ένα ρόστερ μιας πρώτης ομάδας χρειάζεται κλίμα και συμβολέων π.χ. χρειάζεται και την ταυτότητα του συλλόγου. Άρα αυτό το πράγμα θα πρέπει ως στρατηγική να υπάρχει εξ αρχής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει πόσο να έχει από την Ακαδημία του, πόσους έχει. Έχει καμιά 7-8 έχει. Εδώ στο κουλούρι πρέπει να έχει 6-7. Είναι το στο ποσοστό που πρέπει. Δεν μιλάμε τώρα για μία φουρνιά. Αυτό το πράγμα βοηθάει. Στο να υπάρχει το DNA του συλλόγου. Στο να μην ξεφεύγει το budget. Δεν μπορείς να έχεις μόνο 500.000 συμβόλαιο. Έτσι ακριβώς. Ναι, εντάξει. Αλλά αυτό το πράγμα είναι στρατηγική. Είναι του κλαμπ, δεν είναι των προσώπων. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι, Σταύρο. Ο Σταφυλίδης έπαιξε από πλάνο, από δομή, ή επειδή ένας τον είδε και τον πέταξε μες στο γήπεδο. Ο Πέλγας. Εντάξει, ήξερε η Ακαδημία ότι ο Σταφυλίδης ήταν top. Και ναι, τον προγραμμάτιζε. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Ελευθεριάδη, πάντα έλεγε για τον Σταφυλίδη από τότε που τον πήραμε. Ότι είναι top παίκτης. Από την πρώτη στιγμή το έλεγε. Ναι. Από την πρώτη στιγμή το έλεγε. Η πρώτη ομάδα τον έβαλε από δομή και από πλανό, ή τον είδε ο Μπόλων και τον πέταξε μες στο γήπεδο. Εντάξει, νομίζω ο Πέλγας έπαιξε από δομή και από πλανό. Ο Πέλγας πάει λίγο να καεί από δομή και από πλανό. Του στέλναμε από εδώ και από εκεί. Ναι. Και μετά από χρονιά με double-double δεν έπαιξε στην ομάδα. Εσύ τι λες τώρα, θα πρέπει να υπάρχουν κλίμακες όπως το είπες. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχουν κλίμακες, θα πρέπει να υπάρχει δομή. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Τα μεγέθη είναι διαφορετικά και δεν πρέπει να συγκρίνουμε. Απλά θα δώσω ένα παράδειγμα. Ας πάμε στην Μπαρτσελόνα. Τις χρονιές που είχε 8 και 10 και 11 ποδοσφαιριστές μέσα στην πρώτη ομάδα. Okay. Δεν συγκρίνω τα δύο μεγέθη, ναι, για να μην γίνω γραφικός. Οι 4-5 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν τότε στην Μπαρτσελόνα, αν συγκρίνω τον Μπαρτσελόνα με ένα αντίστοιχο μέγεθος, με τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα παίζανε με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή θα ήταν μέτρη ποδοσφαιριστές για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα ήταν μέτρη ποδοσφαιριστές για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα παίζανε με τη Manchester United. Θα παίζανε με την Bayern. Όχι. Οι 4-5 δεν θα παίζανε. Υπήρχε όμως μια αγωνιστική ταυτότητα. Υπήρχε μια συνέχεια. Εάν παίξει ένας Πέλκας, ένας Δημητρίου που έφυγε, ένας Λίρατζης, θα σωθεί ο Λίρατζης. Εάν παίξουν 4-5, ίσως μέσα σε εισαγωγικά σωθεί η ομάδα. Ναι. Γιατί καλή είναι πάντα το λέω, έτσι. Μάλιστα. Να ανησυχούμε που έφυγες και εσύ, έφυγε και ο Δανιλίδης. Είναι συμπτωματικό, είναι... Ή όλα αυτά που μας περιγράφεις είναι και λόγοι για τους οποίους σταμάτησε τον ΠΑΟΚ. Τι κάνετε σιγά σιγά. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ τεράστιο σωματείο. Δεν μπορεί να ανησυχεί αν θα φύγει οποιοςδήποτε. Παρ' όλα αυτά για τον Δανιλίδη να μιλήσω, θεωρώ ότι όπως είπε και ο Παύλο, που σε ό,τι έχει να κάνει με τέτοιες σκέψεις τον θεωρώ πάρα πολύ δίκαιο άνθρωπο και τα λέει τα πράγματα όπως είναι πάντα, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να κρατάει τα παιδιά σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο έντασης, ώστε να είναι έτοιμα για τη Super League. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω 100% με τον Παύλο. Βασίλη, σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην Κύπρο και στην Ομόνια. Θα παρακολουθούμε τη δουλειά σου. Έξαλλη είναι οι θαμώνες γνωστού καφέ στη Βόρεια Τούμπα που αποχώρησες για να πας στην Ομόνια. Δέχομαι μηνύματα, τι να σου πω τώρα. Έξαλλη. Έξαλλη. Όχι ο Σαλιάρης. Θα τη λείψει παρέα γι' αυτό. Ναι, αυτό. Θα τη λείψει παρέα γι' αυτό. Έξαλλη. Άμα δεις, όμως, τι να σου λέω τώρα. Έξαλλη. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά, Βασίλη.
Ο Βασίλης Μήτας, και προπονητής σε ομάδες του ΠΑΟΚ και τεχνικός υπεύθυνος επί χρόνια στις ακαδημίες του Δικεφάλου.